Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου αποφάσισαν να παρατείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής τους συνέλευσης. Να συνδεθούμε με τον Τίμο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Τίμο, που έχεις τις πληροφορίες για αυτή τη συνέλευση. Υπήρχαν σκέψεις πήγαν να παραταθούν οι κινητοποιήσεις μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου. Τελικά οι δικαστές αποφάσισαν μέχρι τις 10 του μήνα, οπότε και αναμένεται να ψηφιστεί το πακέτο. Μέχρι τότε δεν θα συνεδριάζουν τα δικαστήρια από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο λόγος είναι φυσικά οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, που όπως υπολόγισαν σήμερα οι δικαστές και οι εισαγγελείς στη συνέλευσή τους, μειώνονται οι αποδοχές τους κατά μέσο όρο κατά 23% στα ανώτερα κλιμάκια, η μείωση φτάνει ακόμα και το 35%. Οι δικαστές επέμειναν σήμερα πως η κυβέρνηση με αυτή τη μείωση στους μισθούς παραβιάζει η ίδια το Σύνταγμα της Ελλάδας και μάλιστα άφησαν αρκετές αιχμές κατά της κυβέρνησης, την αποκάλυψαν άκαμπτη, ενώ συνέκριναν και κατά πόσο ισότιμη είναι τελικά η δικαστική εξουσία με την εκτελεστική εξουσία. Τι γίνεται δηλαδή με τους μισθούς και τα έξοδα που καλύπτονται στους δικαστές από τη μια και στους βουλευτές από την άλλη. Την απάντηση την ακούσουμε από την πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την κυρία Θάνου. Ούτε δύναται επίσης να αμφισβητήσει την ισοτιμία των δικαστικών λειτουργών με τους λειτουργούς των άλλων δύο εξουσιών, νομοθετικής και εκτελεστικής. Οι βουλευτές έχουν επιχορήγηση κάλυψης εξόδων διαμονής μηνιαίως 1.000 ευρώ, δικαίωμα χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing αυτοκινήτου μέχρι 1.200 ευρώ μηνιαίως, έξοδα κίνησης από 400 έως 800 ευρώ μηνιαίως. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Κατανοούμε νομίζω όλοι πως οι άνθρωποι πρέπει να εφαρμόσουν το δίκαιο και τους νόμους από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες υποθέσεις. Δεν πρέπει να έρχονται κάθε μέρα με την αγωνία της επιβίωσης, να αντιμετωπίζουν αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι, πώς είναι η μείωση στα εισοδήματα που έχετε υποστεί μέχρι αυτή τη στιγμή? Η μείωση που έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα αγγίζει το 38-38,5%. Σύμφωνα με αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε εμάς, αναμένεται ένα μεσοσταθμικό πάλι γύρω στο 22%. Mm-hmm. Η ανάδειξη όμως του προβλήματος, ξέρετε, έχει δύο όψεις. Από τη μια πλευρά είναι το θεσμικό ζήτημα, από την άλλη πλευρά είναι το ζήτημα το λειτουργικό. Και όταν λέω θεσμικό, εννοώ ότι υπάρχει η ισοτιμία και η ισοκυρία μεταξύ των τριών λειτουργιών του κράτους. Συνεπώς, σύμφωνα με το σύστημά μας, με το Σύνταγμα και με τους νόμους, οι αμοιβές των δικαστικών λειτουργών πρέπει να είναι στο επίπεδο αυτών των εκπροσώπων των δύο άλλων λειτουργιών. Από την άλλη πλευρά, ίσως δεν είναι γνωστό στον κόσμο ότι ο δικαστής χρηματοδοτεί τη λειτουργία του λειτουργήματός του. Γιατί η δομή του μισθολογίου μας είναι τέτοια ώστε να πληρώνουμε με δικούς μας πόρους αυτές τις υποδομές τις οποίες χρησιμοποιούμε. Πώς αυτό γίνεται? Πείτε μας ένα-δύο παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Όταν εγώ χρειάζομαι να συντηρώ ένα γραφείο στο σπίτι μου, σημαίνει ότι νοικιάζω ένα σπίτι που έχει ένα παραπάνω δωμάτιο ή ενδεχομένως αγοράζω ένα σπίτι με περισσότερα τετραγωνικά. Εξυπηρετώ όλες μου τις ανάγκες για πηγές ή για υλικοτεχνικό εξοπλισμό με δικά μου έξοδα. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι αν προσθέσουμε σε αυτό και την ανάγκη μετακινήσεων η οποία υπάρχει για πολλούς δικαστικούς λειτουργούς που είναι εγκατεστημένοι υπηρεσιακά σε διαφορετικό μέρος από ότι η πραγματική τους εγκατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λειτουργικό το πρόβλημα. Μιλήσατε με ποσοστά, κύριε Λιμπερόπουλε. Εγώ θέλω να γίνει ακόμη περισσότερο κατανοητό πόσος ήταν ο μισθός, ένας μέσος μισθός ενός εισαγγελέα, ενός δικαστή προ-κρίσης, πόσος είναι τώρα και πόσο θα φτάσει με τα νέα μέτρα. Κοιτάξτε. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά τα νούμερα ένα αυτά, παράδειγμα έτσι για να το καταλάβω. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για να σας δώσω μια βάση ότι ο νέος δικαστής των 30 ετών, γιατί σε αυτή την ηλικία μπαίνουμε στο σώμα, που δεν έχει δυνατότητα να ασκήσει άλλο επάγγελμα, εκ του συντάγματος, πριν τη μείωση που επίκειται, αμείβεται με 1.800 ευρώ και πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως. Ακριβώς. Μετά τη μείωση αυτή, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος είναι να πέσει σε πολύ χαμηλότερο ποσό από αυτό το οποίο κάποιος άλλος, ο οποίος δεν είναι κρατικός λειτουργός, απασχολείται στο δημόσιο, ενδεχομένως με τα χρόνια
τις ηλικίες που έχει, θα παίρνει πολύ περισσότερα. Ακούσαμε προηγουμένως το απόσπασμα από τις ομιλίες της κυρίας Στάνου κάποιες αιχμές. Βλέπετε τέτοιες θυσίες, τέτοιες μειώσεις να έχουν υποστεί συμπολίτες μας, συμπολίτες μας που είναι και μέσα στη Βουλή? Κοιτάξτε, οι δικαστικοί λειτουργοί ποτέ δεν βάζουν σε σύγκριση ανώμια πράγματα. Θα συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Ως λειτουργία του κράτους θα συγκριθούμε λοιπόν σύμφωνα με τους λειτουργούς, τους λοιπούς λειτουργούς του κράτους, την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Εμείς ουδέποτε αρνηθήκαμε, γι' αυτό το λόγο και μέχρι τώρα έχουμε αποδεχθεί αυτό το 38% στη μείωση των αποδοχών μας, ουδέποτε αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε στον αγώνα που γίνεται να σωθεί η οικονομία στη χώρα μας. Πρέπει να το δούμε αυτό από όλους. Αυτό κατά αναλογία, από ποιους δεν το βλέπετε, κύριε Λομπορό, πείτε μας. Πολύ συγκεκριμένα από τους λειτουργούς της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Από θα περιμέναμε βουλευτές. Να το δούμε αυτό ακριβώς, έμπρακτα να συμβαίνει. Mm-hmm. Έμπρακτα να συμβαίνει. Αν βγάλουμε τους βουλευτές στην άκρη, θέλω να μου απαντήσετε και σε κάτι άλλο. Γιατί είπαμε ότι κατανοεί ο κόσμος τις δυσκολίες ενός δικαστή, ενός εισαγγελέα που έρχεται σε οικονομικό αδιέξοδο, αλλά θα υπάρχει, για να το δούμε και από την άλλη πλευρά, και κόσμος που θα λέει γιατί εγώ πρέπει να κάνω θυσίες και ο δικαστής και ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή να λένε ότι δεν μπορώ, δεν θέλω να μου κόψετε άλλο το εισόδημά μου και να ταλαιπωρούμε κιόλας εξαιτίας των κινητοποιήσεων που κάνουν οι δικαστές και οι εισαγγελέες. Θα σας πω αρχικά ότι ο δικαστής δεν έχει ωράριο. Ο δικαστής δουλεύει ανεξαρτήτως ωραρίου. Ανεξαρτήτως αργιών, έχει μια πλήρη και συνεχή απασχόληση. Αν αυτή η απασχόληση μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα, θα αποτιμηθεί όπως αποτιμούνται σύμφωνα με το σύστημά μας, γιατί και η χώρα μας έχει ένα δικαϊκό σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με το Σύνταγμα και με τους νόμους, αποτιμάται σαν μία από τις τρεις λειτουργίες του κράτους. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε σύστημα, να το συζητήσουμε σε αυτή τη βάση. Αλλά το σύστημα της χώρας μας αυτό είναι. Ο νομικός μας πολιτισμός έχει χρόνια τώρα εξυπηρετήσει και αναπτυχθεί μέσα από αυτό το πλαίσιο και αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή το σημείο σύγκρισης. Το ότι ο ελληνικός λαός, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ματώνει, αυτό είναι βέβαιο. Και εμείς το βλέπουμε αυτό, συμμετέχουμε σε αυτό, έχουμε και εμείς την αντίστοιχη επίπτωση. Απλά σας λέω ότι έχουμε και το επιπλέον το λειτουργικό ζήτημα του ότι εμείς χρηματοδοτούμε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, καταλαβαίνω ότι οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν. Δεν πρόκειται αυτή η σημερινή απόφαση έκθεση Γενικής Συνέλευσης ήταν μια απόφαση με πολλή περίσκεψη στην προσπάθειά της να αναδείξει το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιμπερόπουλε.